Λάρισα και Θεσσαλία ακόμα μετράνε τις πληγές από τις μεγάλες τυφωνικές πλημμύρες. Την ίδια περίοδο, μέρες σαν και αυτές, πραγματικά ο λαός μας, αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ανορθώσουν τη ζωή τους, να σταθούν στα πόδια τους. Συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η προσπάθεια να αρπάξουν τα σπίτια του λαού και τις λαϊκές περιουσίες, τα διάφορα ΦΑΤ και οι τραπεζικοί όμιλοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αναστολή που έδωσε η κυβέρνηση λήγει σε 3 μέρες, στις 9 δηλαδή ας πούμε τον Νοέμβρη, μη δίνοντας ουσιαστικά κανένα περιθώριο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζαν ούτως ή άλλως, να μπορούν πραγματικά να στηριχτούν για να συνεχίσει η ζωή τους. Σήμερα έχουμε άλλη μια περίπτωση ενός συναδέλφου που στις 14 του Νοέμβρη πληστηριάζεται το σπίτι του. Είναι χαρακτηριστική αυτή η σκοπιμότητα που ανέφερα και πριν. Πραγματικά και αν αρπάξουν ένα σπίτι από συνάδελφος, λοιπόν, έχασε μόνο 3 δόσεις από την πληρωμή του δανείου που είχε, στεγαστικού δανείου, και βρέθηκε λοιπόν σήμερα να αντιμετωπίζει απέναντί του ένα ΦΑΤ, λοιπόν, την το βάλει να το αρπάξει κυριολεκτικά στο σπίτι. Είναι επίσης χαρακτηριστικό αυτής της διάθεσης και της πρόθεσης, γιατί δεν μιλάμε για πρόθεση διευθέτησης, λοιπόν, του δάνειου, ότι ενώ έχει ζητήσει ξανά να ξεκινήσει διαδικασία για την αποπληρωμή, όπως και πριν, λοιπόν, αυτό η απάντηση που πήρε ήταν να του ζητηθεί και 150 ευρώ παραπάνω στη δόση, δηλαδή από 430 να πάει 580 ευρώ το μήνα δόση, και 10.000 πρόστιμο, τα οποία βεβαίως δεν αφαιρούνται από το συνολικό ποσό. Αυτή είναι λοιπόν η ληστρική κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα ο λαός και τα λαϊκά νοικοκυριά και της περιοχής μας και όλης της χώρας. Γι' αυτό η λύση είναι αυτό που ακούσαμε, που είπαμε και με το σύνθημά μας πριν. Η μόνη περίπτωση να σώσει ο λαός τα σπίτια του είναι με την ίδια του τη δράση. Γι' αυτό καλούμε σε ξεσηκωμό, σε οργάνωση παντού. Καλούμε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει αυτό το φάσμα λοιπόν μπροστά του, να απευθύνεται στα σωματεία, να απευθύνεται στο εργατικό κέντρο και να οργανώνεται ο ίδιος και όλοι γύρω του. Λοιπόν, σήμερα είμαστε εδώ για να το απαιτήσουμε να σταματήσουν οι πληστηριασμοί απέναντι σε λαϊκά σπίτια και περιουσίες και να προστατευτούν με νόμο. Αυτό ζητάμε από την κυβέρνηση και πολύ περισσότερο να σταματήσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Αυτή την ταχύτητα με την οποία πληστηριάζονται τα σπίτια δεν την είδαμε στην ανταπόκριση απέναντι στην αρρωγή και στη βοήθεια και στη στήριξη που χρειάζεται κάθε απλός άνθρωπος αυτές τις δύσκολες ημέρες στη Λάρισα και στη Θεσσαλία, με αφορμή τις πλημμύρες. Είναι πραγματικά ντροπή την ίδια στιγμή να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η λύση, αυτός είναι ο δρόμος και σε αυτό καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει.